Έχω μπροστά μου τρία διαφορετικά τηλέφωνα της Samsung, τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς όσο το δυνατόν πιο ευγενικά τουλάχιστον, ότι δεν είναι απαραίτητο να κυκλοφορούν και τα τρία ταυτόχρονα στην ελληνική αγορά. Το ένα είναι το Galaxy A25 5G, το οποίο έτσι καλώς έχουμε δει στο δικό του ξεχωριστό βίντεο, και οι άλλες δύο συσκευές είναι οι δύο διαφορετικές εκδόσεις του ακόμα πιο οικονομικού A15 η απλή και η 5G εκδοσή του, τις οποίες προφανώς θα δούμε στη συνέχεια του συγκεκριμένου βίντεο. Τώρα εδώ με απόλυτη ειλικρίνεια καταλαβαίνω ότι προφανώς κάποιοι θα θέλουν με το δίκιο τους να σχολιάσουν ότι η Samsung δεν είναι η μοναδική εταιρεία που έχει πολλά διαφορετικά μοντέλα διαθέσιμα, ειδικά σε αυτή την κατηγορία τιμής, με μικρές διαφορές μεταξύ τους, ώστε ο καθένας προφανώς να επιλέξει αυτό που θέλει ανάλογα με τα χρήματα που έχει να διαθέσει. Η διαφορά όμως εδώ είναι ότι ειδικά το A15 στις δύο διαφορετικές εκδόσεις του, εκτός από την υποστήριξη για 5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τη μία μικρή διαφορά που έχουν στον επεξεργαστή στο εσωτερικό του στα δύο μοντέλα, είναι πρακτικά τα ίδια τηλέφωνα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον στη χώρα μας επίσημα η απλή έκδοση του τηλεφώνου. 128 GB WAPA. Και για να το κάνω αυτό λίγο πιο συγκεκριμένο, το A15 στην 5G εκδοσή του κοστίζει 229 ευρώ επίσημα στη χώρα μας για 128 GB αποθηκευτικού χώρου και βέβαια μόλις 4 GB μνήμης RAM, και η απλή έκδοση του τηλεφώνου έρχεται στα 199 ευρώ και πάλι με 128 GB διαθέσιμου χώρου και επίσης 4 GB μνήμης RAM. Τα δύο τηλέφωνα λοιπόν έχουν 30 ευρώ διαφορά μεταξύ τους, μια διαφορά στο κόστος που μπορεί να πει κανείς ότι είναι μάλλον δικαιολογημένη με δεδομένη την υποστήριξη για 5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Βίντεο, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα λίγο διαφορετικό θέμα συζήτησης. Οπότε, στη συνέχεια του βίντεο αυτού, θα χρησιμοποιώ τη 5G έκδοση του A15 που έχω μπροστά μου και όλα τα χαρακτηριστικά, κάμερες, οθόνη, μπαταρία, είναι ακριβώς ίδια ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Οπότε, αν υπάρχει και όπου υπάρχει διαφορά, θα αναφέρομαι και στην απλή έκδοση του τηλεφώνου. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, αυτή τη φορά μετά από μια πραγματικά μεγάλη εισαγωγή. Προσπάθησα να ξεκαθαρίσω όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ, γιατί υπάρχουν και οι δύο διαφορετικές εκδόσεις του τηλεφώνου και επειδή ξέχασα να το κάνω, θα το κάνω εδώ. Το A25 5G επίσημα στη χώρα μας είναι 70 ευρώ ακριβότερο, στα 299 ευρώ, και επειδή συνολικά είναι ένα σαφώς καλύτερο τηλέφωνο σε όλους τους τομείς και μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον προσωπικά θεωρώ ότι δικαιολογείται επιπλέον χρήματα που κοστίζει. Και αν εξαιρέσει κανείς το σαφώς πιο όμορφο από το συνηθισμένο πράσινο ή κίτρινο συγκεκριμένο χρώμα, ανάλογα με το πώς ακριβώς θέλει να το περιγράψει ο καθένας, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει ότι το A15 5G και οι άλλες δύο συσκευές που έχω μπροστά μου δεν ξεχωρίζουν με κάποιο τρόπο τουλάχιστον στην εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή τους. Θα το πω για ακόμα μία φορά ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα και τα τρία αναγνωρίζονται σαν συσκευές κατασκευασμένες από τη Samsung, που είναι συνήθως το ζητούμενο, και το ότι η εταιρεία διατηρεί τον ίδιο βασικό σχεδιασμό σε όλα τα τηλέφωνά της και σχεδόν πλέον ανεξαρτήτως κατηγορίας τιμής, τουλάχιστον προσωπικά σε εμένα αρέσει επίσης. Τώρα, μάλλον αναμενόμενα, το A15 και στις δύο εκδόσεις του είναι κατασκευασμένο στο σύνολό του από πλαστικό και το πίσω μέρος αλλά και το πλαίνο μέρος του τηλεφώνου. Στο πλαίνο αυτό μέρος, το power button έχει και τον αισθητήρα αποτυπωμάτων, κάτι που έτσι καλώς έχουμε δει ότι ισχύει και για το A25 5G. Τώρα, το A15 και στις δύο εκδόσεις του έχει ακριβώς την ίδια οθόνη. Είναι ένα OLED panel, το οποίο έχει διαγώνιο 6,5 inches και ονομαστική ανάλυση 2340x1080 pixel. Είναι σίγουρα καλύτερη από το συνηθισμένο, ειδικά για τη Samsung σε αυτή την κατηγορία τιμής, και μέχρι σημείο το ότι είναι ένα πάνελ με ρυθμό ανανέωσης στα 90 Hz δεν αποτελεί απαραίτητα μειονέκτημα, τουλάχιστον και πάλι σε αυτή την κατηγορία τιμής. Επίσης, μάλλον αναμενόμενο είναι ότι η συγκεκριμένη οθόνη δεν έχει απαραίτητα το ίδιο καλά επίπεδα φωτισμού. Η Samsung αναφέρει τα 800 nits σαν μέγιστη θεωρητική φωτεινότητα σε high brightness mode, όταν το τηλέφωνο αναγνωρίσει ότι είναι σε εξωτερικό χώρο και κάτω από το φως του ήλιου. Είναι προφανώς χαμηλότερα επίπεδα φωτεινότητας από ακριβότερα τηλέφωνα της εταιρείας και πάλι τουλάχιστον μέχρι σημείο αυτό δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα. Το επόμενο βέβαια που θα καταλάβει κανείς αν κρατήσει στα χέρια του το A15 και στις δύο εκδόσεις του είναι ότι το πλαίσιο γύρω από αυτή την οθόνη είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, ακόμα και για ένα αρκετά οικονομικό τηλέφωνο. Προφανώς εδώ η εταιρεία προτίμησε να χρησιμοποιήσει ένα καλύτερο πάνελ σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς και να κάνει αυτή τη μικρή θυσία, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, ώστε να διατηρήσει το κόστος σε λογικά επίπεδα. Με δεδομένο βέβαια ότι μέχρι και το Galaxy S23 FE, που είναι ένα σημαντικά ακριβότερο τηλέφωνο, έχει ένα μάλλον μεγάλο πλαίσιο γύρω από τη δική του οθόνη,
οθόνη. Αυτό μέχρι ασημείο τουλάχιστον δεν ενοχλεί τόσο στο Α15. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά τουλάχιστον με την οθόνη, μάλλον αναμενόμενα, το Α15 και στις δύο εκδόσεις του δεν υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου. Το OLED panel προφανώς έχει τη δυνατότητα αυτή τεχνικά. Ο επεξεργαστής στο εσωτερικό και των δύο συσκευών, παρότι είναι διαφορετικός όπως θα δούμε, εννοείται στη συνέχεια του βίντεο, δεν έρχεται με την υποστήριξη αυτή. Θα ξεκινήσω όμως όπως πάντα το συνηθισμένο HDR βίντεο στην οθόνη του τηλεφώνου για να δούμε ότι προφανώς χρωματικά και πάλι ένα OLED panel είναι σίγουρα καλύτερο από οποιαδήποτε LCD οθόνη και ειδικά σε αυτή τη χαμηλότερη κατηγορία τιμής. Τα καλύτερα χρώματα και οι σαφώς καλύτερες γωνίες θέασης που έχει είναι κάτι που σίγουρα όλοι θα εκτιμήσουν. Αυτό βέβαια που θα μπορούσε να έχει κάνει διαφορετικά η εταιρεία είναι να έχει το Α15, τουλάχιστον στη 5G εκδοσή του, στερεοφωνικό ήχο. Το τηλέφωνο δυστυχώς έχει μόνο ένα ηχείο στο κάτω μέρος του, το οποίο αν κλείσει κανείς με το χέρι δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Και παρότι η ποιότητα του ήχου που έχει το συγκεκριμένο ηχείο είναι, αν μη τι άλλο, καλή για ένα σχετικά οικονομικό τηλέφωνο, σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με συσκευές ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τιμής που χρησιμοποιούν το ακουστικό τους σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο. Και αφού καλύψαμε την οθόνη του Α15 και στις δύο εκδόσεις του, το θυμίζω για ακόμα μία φορά, τα δύο τηλέφωνα έχουν ακριβώς την ίδια οθόνη, πάμε να κάνουμε μία συζήτηση και για τις τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους είναι ακριβώς ίδιες ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Εδώ έχει ενδιαφέρον ότι η βασική κάμερα στο Α15 και στις δύο εκδόσεις του είναι επίσης ακριβώς η ίδια κάμερα. Με το α25 5G χρησιμοποιεί και πάλι έναν αισθητήρα της Samsung με ονομαστική ανάλυση στα 50 MP, έχει και ένα διάφραγμα στο f-stop 1.8 που της επιτρέπει να βλέπει όσο το δυνατόν καλύτερα επίπεδα φωτισμού, δεν έχει προφανώς optical image stabilization, όμως και πάλι μέχρι ασημείο το ότι τα δύο οικονομικότερα μοντέλα χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια κάμερα με το ακριβότερο α25 5G είναι μέχρι ασημείο πλεονέκτημα προφανώς για αυτά, όχι απαραίτητα τόσο πλεονέκτημα για το ίδιο το α25. Η Samsung τώρα είναι μία από τις λίγες εταιρείες που τουλάχιστον σε ακριβότερα τηλέφωνα φροντίζει η Ultra Wide κάμερα να έχει έναν σαφώς καλύτερο από το συνηθισμένο αισθητήρα. Αυτό βέβαια δεν ισχύει τόσο για το Α15 και στις δύο εκδόσεις του. Η δική του Ultra Wide κάμερα έχει έναν αισθητήρα στα 5 MP που υπάρχει περισσότερο για να υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Προφανώς οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει κανείς με την κάμερα αυτή θα έχουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο πλάνο. Αντίστοιχα, προφανώς όμως και πάλι η συνολική του ποιότητα είναι αυτή που ρεαλιστικά μπορεί να περιμένει κανείς από έναν αισθητήρα των 5 MP. Και τέλος, προφανώς, με ακριβώς το ίδιο σκεπτικό, και η τρίτη κάμερα στο πίσω μέρος του τηλέφωνου έχει ένα μακρο φακό, θεωρητικά για φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση, είναι όμως και εδώ μια κάμερα με αισθητήρα στα 2 MP, κάτι που περιορίζει σημαντικά το σε πόσο καλές συνθήκες φωτισμού μπορεί να βγάλει μια αποδεκτή φωτογραφία. Έχω ανοίξει τώρα την εφαρμογή της κάμερας να δούμε πώς είναι λίγο και στην πράξη, και παρότι πάντα καταλαβαίνω ότι οικονομικότερα τηλέφωνα δεν είναι κάτι που πρέπει απαραίτητα να κρίνει κανείς αρνητικά, αφού σχεδιάζονται για πολύ συγκεκριμένη χρήση, πρέπει να πω όμως εδώ ότι το πλαίσιο γύρω από την οθόνη του τηλεφώνου, ειδικά στο viewfinder της κάμερας, είναι αρκετά έντονο το πόσο μεγάλο είναι. Παρ' όλα αυτά, κλείνει αυτή η μικρή παρένθεση σε ό,τι αφορά το πώς μπορεί να βγάλει φωτογραφίες το Α15, τουλάχιστον στη 5G εκδοση που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση από τη στιγμή που θα πατήσω το πλήκτρο μέχρι τελικά το τηλέφωνο να βγάλει τη φωτογραφία. Δεν είναι απαραίτητα τόσο ενοχλητικό αυτό, και πάλι με δεδομένο το σε ποια κατηγορία ανήκει. Τώρα, οι ίδιες φωτογραφίες ποιοτικά μάλλον δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά και πάλι το τονίζω ότι κανένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής δεν είναι απαραίτητα καλύτερο σε αυτό το τομέα. Η δεύτερη Ultra Wide κάμερα έχει ένα σαφώς μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Εδώ προσωπικά δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία στο ότι καθυστερεί να αλλάξει ανάμεσα στις δύο κάμερες το τηλέφωνο, και πάλι αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό σε μια τόσο οικονομική συσκευή, ειδικά από τη Samsung που, όπως και πολλές άλλες εταιρείες, μέχρι πριν λίγο καιρό μια αντίστοιχη καθυστέρηση είχαν και πολύ ακριβότερα τηλέφωνα της. Πάμε τώρα προφανώς να κάνουμε τη συζήτηση και για το τεχνικό κομμάτι, που εδώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο συσκευών, διαφορές όμως οι οποίες στην πράξη είναι πολύ μικρότερες από ό,τι φαίνονται στη θεωρία. Αν κάποιος δει την ονομασία του Dimensity 6100 Plus στο εσωτερικό του Α15 στη 5G εκδοσή του, μπορεί πολύ εύκολα να θεωρήσει ότι είναι κάποιος νεότερος και με κάποιο τρόπο καλύτερος επεξεργαστής. Βέβαια, γι' αυτό δεν φταίει απαραίτητα η ίδια η Samsung, όσο η MediaTek, η οποία σε πολλούς επεξεργαστές, ειδικά στη μεσαία κατηγορία, άλλαξε απλά την ονομασία τους χωρίς να αλλάξει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.
Στην πράξη λοιπόν ο Dimensity 6100 έχει προφανώς 8 πυρήνες επεξεργασίας συνολικά στο εσωτερικό του, οι δύο μόλις από αυτούς όμως είναι οι παλαιότεροι έτσι καλλιώς α76 πυρήνες της ARM με συχνότητα τα 2,2 GHz και έχει 6 ακόμα α55 οι οποίοι πραγματικά είναι πολύ παλιοί πλέον και με αντίστοιχα όχι απαραίτητα την καλύτερη απόδοση, συχνότητα εδώ τα 2 GHz και συνολικά οι επιδόσεις που έχει το α15 5G δεν είναι με κάποιο τρόπο αυτό που περιμένει κανείς όταν απλά δει την ονομασία του επεξεργαστή στο εσωτερικό του. Τώρα για μία ακόμα φορά να θυμίσω ότι ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής είναι σχεδιασμένο για όσο το δυνατόν πιο απλή καθημερινή χρήση και για όσους συνειδητά γνωρίζουν τι αγοράζουν, το α15, τουλάχιστον στη 5G εκδοσή του, δεν είναι ένα τηλέφωνο το οποίο θα δυσκολέψει με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο τον ιδιοκτήτη του. Και στην προσπάθεια μου και πάλι να είμαι όσο το δυνατόν πιο δίκαιος, το α15 και στις δύο εκδόσεις του έρχεται με το νεότερο διαθέσιμο Android 14 λειτουργικό σύστημα της Google σε μια κατηγορία τιμής που και πάλι αυτό δεν είναι δεδομένο για πολλές άλλες εταιρείες και το One UI 6 ή μέχρι πριν λίγο καιρό τουλάχιστον νεότερη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος της Samsung έρχεται με όλες τις δυνατότητες που μπορεί να υποστηρίξει μια συσκευή αυτού του είδους. Εδώ που τα λέμε βέβαια μόνο τα Galaxy S24 έχουν μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τη νεότερη έκδοση του One UI 6,1 και οι διαφορές δεν είναι κάτι που θα έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα τηλέφωνο σαν το α15. Και να κλείσω όπως πάντα το βίντεο με μια συζήτηση για την μπαταρία, η οποία είναι ακριβώς η ίδια στις δύο εκδόσεις του α15, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητά της, η οποία είναι στις 5.000 mAh. Τώρα, η 5G εκδοση του τηλεφώνου, όταν το χρησιμοποιούμε σε δίκτυα 5η γενιάς, θα έχει μια μικρή διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας και στην απόδοση της μπαταρίας αυτής, η οποία όμως ρεαλιστικά δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς ή μάλλον χρειάζεται να δώσει σημασία. Το τηλέφωνο μπορεί με χαρακτηριστική άνεση να βγάλει 2 ημέρες σχετικά απλής χρήσης, άλλωστε για σχετικά απλή χρήση έχει σχεδιαστεί έτσι κι αλλιώς, αν κάποιος είναι πιο απαιτητικός με αυτό και πάλι στο τέλος της ημέρας θα έχει περίπου τη μισή μπαταρία ακόμα διαθέσιμη, κάτι που σημαίνει ότι στις περισσότερες αν όχι όλες τις περιπτώσεις δεν θα αγχωθούμε ποτέ ότι θα μας αφήσει από μπαταρία όσο ακόμα το χρειαζόμαστε. Τώρα, εδώ είπα και λίγο νωρίτερα ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων του α15, η διαφορά όμως αυτή σημαίνει ότι αν με την ίδια περίπου χρήση το ένα φτάσει στο τέλος της ημέρας με 40% ακόμα στην μπαταρία του διαθέσιμου και το άλλο με 30% ή 35%, δεν έχει και καμία ουσιαστική διαφορά. Και να κλείσω το συγκεκριμένο βίντεο και πάλι με μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δόση ειλικρίνειας, προφανώς και συσκευές αυτού του είδους είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, φροντίζω όμως πάντα να δοκιμάζω συσκευές στα χρήματα αυτά για να έχω μία όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς προσφέρουν, παρότι θα πω για ακόμα μία φορά, κάτι που έχω πει πολλές φορές και σε αρκετά διαφορετικά σχόλια, ότι με κόστος ειδικά κάτω από περίπου 250 ευρώ, τα περισσότερα τηλέφωνα ανεξαρτήτως εταιρείας δεν έχουν κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους. Εδώ, όπως είπα και στην αρχή του συγκεκριμένου βίντεο, οι δύο διαφορετικές εκδόσεις του α15 έχουν ακόμα λιγότερες διαφορές μεταξύ τους. Ουσιαστικά έχουν ένα διαφορετικό επεξεργαστή που μπορεί κάποιος, αν δει απλά την ονομασία, να θεωρήσει ότι έχει και πολύ μεγάλη διαφορά στην απόδοση. Στην πράξη, αυτό που διαφέρει είναι προφανώς η υποστήριξη για δίκτυα 5η γενιάς. Παρ' όλα αυτά, το α15 και στις δύο εκδόσεις του και με δεδομένο ότι είναι ένα τηλέφωνο κατασκευασμένο από τη Samsung με όσα πλεονεκτήματα αυτό έχει σε υποστήριξη σε όλους τους τομείς, είναι ένα τηλέφωνο το οποίο για τα χρήματα που κοστίζει είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, έστω και αν πιθανότατα η απλή έκδοση του τηλέφωνου θα μπορούσε να μην υπάρχει καθόλου στη χώρα μας. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι καλώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!